Ένα ακόμα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και το Γιώργο Βαλακατζή. Έχουμε ήδη κοντά μας τον Αλέξανδρο του Ζαβό, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Καλώς ορίσατε. Καλό βράδυ. Ναι, μ' ακούτε? Ακούγεστε μια χαρά. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο να μας πείτε μερικά λόγια για τα πρώτα απ' όλα για τα έργα που τρέχουν και είναι σε ισχύ να ενημερωθούμε και εμείς και ο κόσμος. Καταρχήν να μιλήσω για τα έργα που κάνει ο Δήμος, γιατί υπάρχουν και άλλα έργα που τρέχουν στη Νέα Σμύρνη αλλά που δεν είναι με την επίβλεψη του Δήμου, όπως είναι ας πούμε ότι στην Παλαιολόγου που την ευθύνη την έχει η περιφέρεια και εμείς προσπαθούμε απλώς να παρακολουθούμε και όσο μπορούμε να πιέζουμε για τη συντόμευση αυτών των έργων. Υπάρχει ένα έργο το οποίο το χρηματοδοτεί απολύτως ο Δήμος, είναι αυτό το έργο στα Λουτρά, στην Κερασούντος, το οποίο φαίνεται ότι φτάνει πλέον στην ολοκλήρωσή του σχεδόν. Έχει αναβαθμίσει κατά πολύ την περιοχή, όποιος έχει περάσει από εκεί μπορεί να δει τι γίνεται. Φυσικά θέλω να πω ότι υπάρχουν ατέλειες γιατί το έργο δεν έχει παραδοθεί ακόμη. Όπως για παράδειγμα στο θέμα του πεζόδρομου που υπάρχει πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες ακόμη ώστε το χώμα να μην φεύγει όταν βρέχει ή όταν περνάει κόσμος κτλ. Όπως σε κάποιες άκρες δρόμου που πρέπει να φτιαχτούν, να στρωθούν και να παραδοθούν. Το λέω αυτό γιατί ακούμε τέτοια σχόλια κάποιες φορές. Θέλω να πω λοιπόν στους πολίτες ότι να το δούμε στην τελική του μορφή. Αλλά ήδη το έργο σχεδόν ολοκληρώνεται και πραγματικά άλλαξε πολύ τη μορφή και του ίδιου του δρόμου, των πεζοδρομίων και της παιδικής χαράς που έχει δημιουργηθεί εκεί και φαίνεται πάρα πολύ από τον κόσμο που καθημερινά χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο χώρο. Ακόμη και στην εποχή της πανδημίας που περνούσα για να ρίξω μια ματιά στα έργα, δυστυχώς είχε πάρα πολύ κόσμο όταν απαγορευόταν ακόμη και οι συγκεντρώσεις. Ένα δεύτερο έργο που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή εκτελείται είναι ένα έργο που γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, χρηματοδοτείται στο σύνολό του από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και είναι η αναμόρφωση αναδιαμόρφωση των οδών Εφέσου, Αιγαίου και Κράτητος από την Ελευθερίου Βενιζέλου και κάτω και μέχρι την Πλαστήρα. Και η ενδιάμεση δρόμη φυσικά. Όποιος έχει περάσει τις τελευταίες μέρες, αυτό το έργο βέβαια την απόλυτη επίβλεψη την έχουμε εμείς ως Δήμος, θα δει ότι πάει πάρα πολύ γρήγορα το έργο και πραγματικά γίνεται ένα κόσμημα γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεται το έργο είναι ότι δουλεύονται ταυτόχρονα γύρω στα 4 τετράγωνα, οικοδομικά τετράγωνα. Κάθε ένα καινούριο τετράγωνο, κάθε ένα τετράγωνο που ολοκληρώνεται ανοίγει αμέσως στο επόμενο και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή ήδη στα δύο πρώτα τετράγωνα, το έργο περίπου ένα μήνα είναι που έχει ξεκινήσει τώρα έτσι, στα δύο πρώτα τετράγωνα έχουν μπει και οι πλάκες, δηλαδή στρώθηκαν, έγινε ο δρόμος, διαμορφώνεται για τους πεζούς, ενδιάμεσα έμειναν οι δεντροστοιχίες όπως προβλεπόταν, όπως υπήρχαν δηλαδή επάνω στην Εφέσου και δημιουργήθηκαν και οι θέσεις πάρκινγκ, όπως επίσης διαμορφώθηκαν και οι χώροι στις γωνίες, να μην μπορούν να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα και να παρκάρουν πάνω στις γωνίες και να γίνονται επικίνδυνα και για τα άλλα αυτοκίνητα που έρχονται, αλλά και για τους πεζούς. Το έργο της Εφέσου, στο κομμάτι της Εφέσου, υπολογίζουμε ότι περίπου θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες και μετά θα μεταφερθούμε στην Αιγαίο και αργότερα στην Κράτητος. Νομίζω ότι αυτά είναι κάποια έργα πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης υπάρχει στη διαδικασία του να ολοκληρωθεί ένας διαγωνισμός που γίνεται από τον Δήμο για την πλακόστρωση, δηλαδή για να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια σε μια μεγάλη περιοχή. Αυτό που κάνουμε είναι ότι σταδιακά ανοίγουμε και κλείνουμε περιοχές, δηλαδή τι εννοώ, ο Δήμος εδώ και πολλά χρόνια είχε να ασχοληθεί με τα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα πεζοδρόμια της Νέας Σμύρνης. Εδώ και 2-3 χρόνια τώρα έχει ξεκινήσει και αναλαμβάνει, κάνει διαγωνισμούς και αναθέτει περιοχές
να γίνονται καινούργια πεζοδρόμια από την αρχή. Είχε ξεκινήσει από το Φάρο, την περιοχή εκεί κοντά στην, στα σχολεία της Νικομηδίας και τα λοιπά, στη, μάλλον στην Αιγαίου, στην κορυφή. Μετά έγινε στην άλλη άκρη, με τη Λινέικα, και τώρα έχει μπει ένα κομμάτι που μπαίνει, που είναι από την Ευξήνου Πόντου μέχρι την Πλαστήρα, μεταξύ της Αγίας Παρασκευής και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά αυτό βέβαια δεν θα αναμορφωθούν όλα τα πεζοδρόμια, αλλά κυρίως εκεί που υπάρχουν ζημίες. Δηλαδή θα δημοπρατούνται μια επιφάνεια που ξεπερνάει τα 13.000 τετραγωνικά μέτρα. Βέβαια η συνολική επιφάνεια αυτής της περιοχής που είπα μπορεί να φτάνει και τα 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι δεν θα φύγουν όλα τα πεζοδρόμια, αλλά σίγουρα θα φτιαχτούν αρκετά από αυτά. Επίσης, και για να κλείσω, για να μην σας κουράζω πολύ με τα αυτά, αλλά μου ζητήσατε ποια έργα είναι, καλό είναι λοιπόν να πληροφορήσετε τον κόσμο. Υπάρχουν κάποια οικόπεδα που υπήρχαν στο Δήμο εδώ και χρόνια. Ο Δήμος τα είχε δεσμεύσει, γιατί δεν υπήρχαν, φαινόντουσαν τουλάχιστον να υπάρχουν ιδιοκτήτες αυτών των οικοπέδων. Και αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται αυτά τα οικόπεδα ώστε να γίνουν και χώροι πρασίνου, αλλά και χώροι που θα μπορεί να πηγαίνει να ξεκουράζεται κάποιος πολίτης στις περιοχές αυτές. Είναι γύρω στα 10 οικόπεδα. Ποια είναι αυτά τα οικόπεδα? Αυτά είναι γύρω στα 10. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα το οποίο είναι επί της Αγίας Σοφίας, ακριβώς πλάι από το Βενζινάδικο. Υπάρχει ακριβώς από κάτω, στον από κάτω δρόμο. Δεν τα έχω πρόχειρο το χαρτί τώρα για να σας τα πω ένα-ένα. Αλλά υπάρχουν άλλα δύο επάνω στην περιοχή της μεταξύ Αιγαίου και των Λουτρών, άλλα δύο οικόπεδα. Το ένα μάλιστα είναι επί της Κερασούντος, ψηλά, και το άλλο δεν θυμάμαι ακριβώς είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, διαμορφώνονται 5 οικόπεδα από τα 10. Όταν τελειώσουν αυτά, θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα 5. Έτσι μπαίνουν στέγαστρα μέσα που θα μπορεί να κάτσει κάποιος από κάτω να απολαύσει το χώρο, και φυσικά θα μπουν και κάδοι ανακύκλωσης σε πολλά από αυτά, ώστε να μπορέσει να υπάρχει και η δυνατότητα του να αξιοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα ανακύκλωσης που έχουμε ξεκινήσει στη Νέα Σμύρνη. Ωραία. Να πάμε λίγο έτσι, να το πάμε λίγο ανάποδα. Ναι. Σχετικά με τα πεζοδρόμια. Mm-hmm. Επειδή είναι κάτι που πραγματικά ταλαιπωρεί τον κόσμο εδώ και χρόνια και είναι κάτι που γίνεται πολύ συζήτηση, τα πεζοδρόμια είναι τουλάχιστον μια δεκαετία, ίσως και παραπάνω, που είναι δηλαδή πραγματικά κατεστραμμένα. Και εδώ έρχεται και η εύλογη απορία για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να γίνει κάτι νωρίτερα. Άλλωστε η Δημοτική Αρχή ίδια ήταν, δεν είναι ότι είχαμε αλλαγή. Είχαμε αλλαγή τουλάχιστον του ηγέτη της Δημοτικής Αρχής. Έτσι, αλλάζει, οπότε, και βέβαια και κάποια άτομα από κάτω. Αλλά αν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, εκτός αν θέλετε να συνεχίσετε την ερώτηση. Ναι, θέλω να πω, επειδή είπα για την ίδια Δημοτική Αρχή, να διορθώσω ότι εννοώ τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια είναι η ίδια. Ναι, αλλά μιλήσατε για ότι έχουν να γίνουν τα έργα πάνω από 10 χρόνια και όπως είπατε και περισσότερο. Αυτό είναι που προβληματίζει έτσι και είναι θέμα συζήτηση σε πολύ κόσμο, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει συναντά προβλήματα στη διάβασή του και στη διέλευση των πεζοδρομίων. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τα πεζοδρόμια, πολλά από τα πεζοδρόμια έχουν να φτιαχτούν όχι τα 10 χρόνια που είπατε, αλλά πολύ περισσότερα. Αυτό πιθανότατα γινόταν και δεν φτιαχνόντουσαν, γιατί όπως προβλέπει η νομοθεσία, υπεύθυνοι για τα πεζοδρόμια κανονικά είναι οι κάτοικοι των αντιστοίχων πολυκατοικιών ή σπιτιών που βρίσκονται εκεί. Δηλαδή, την ευθύνη για να τα φτιάχνουν τα πεζοδρόμια, έτσι προβλεπόταν από την νομοθεσία και προβλέπεται ακόμη. Θα πούμε όμως τι γίνεται τώρα και γιατί παρεμβαίνουν. Η ευθύνη λοιπόν αυτή έλεγε ότι ο κάθε πολίτης ή μάλλον ο κάθε ιδιοκτήτης σπιτιού και η πολυκατοικία που βρίσκεται, ο διαχειριστής κτλ., ποιος είχε την ευθύνη, θα έπρεπε να διαμορφώνει, να φτιάχνει τα πεζοδρόμια από μόνος. Εάν δεν τα φτιάχνει, θα μπορούσε να πάει ο Δήμος να τα φτιάχνει και να του στέλνει τον λογαριασμό. Όμως, μην ξεχνάμε ότι την τελευταία δεκαετία η χώρα μας βιώνει μια κρίση οικονομική, η οποία δεν θα επέτρεπε να προβούμε σε μια τέτοια δραστηριότητα, διότι καταλαβαίνετε ότι εάν πάμε, φτιάξουμε τα πεζοδρόμια και στείλουμε το λογαριασμό σε κάποιους ανθρώπους που ήδη πιέζονται πολύ οικονομικά, θα είχαμε
μεγάλες αντιδράσεις και θα φαινόταν ότι δεν υπάρχει κάποια κοινωνική ευαισθησία από την πλευρά του Δήμου. Έτσι. Όταν αυτή τη στιγμή ζητάμε τελείως υπερβολικά πράγματα να συμβούν. Χαμογελάτε, εγώ θα είχα δεχτώ το οποιαδήποτε παρατήρηση σας μικρό. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σε ένα Δήμο θεωρητικά από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς πλεονασματικό θα ήταν ευχάριστο για τον κόσμο και σαν ναι. παροχή, γιατί θα ήταν και παροχή, να το πω έτσι, και θα ήταν πολύ ωραίο να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Έχετε δίκιο ως προς το εξής. Ότι θα μπορούσε να φτιάχνει, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές ατέλειες, όχι μόνο στα πεζοδρόμια, σε πάρα πολλά σημεία και ο Δήμος θα μπορούσε, το πλεονασματικό στο πλεονασμά θα το είχε καταναλώσει σε μια μέρα, εάν ξεκίναγε να φτιάχνει μέρος αυτών των πραγμάτων, έτσι. Αλλά να πάμε λίγο στο αν είναι και μέσα στις δυνατότητες του Δήμου να το κάνει. Όταν ο νόμος ορίζει ότι την ευθύνη την έχουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και όχι ο Δήμος, και ότι ο Δήμος, αν θελήσει να το φτιάξει, πρέπει να του στείλει το λογαριασμό, τότε δεν μπορεί να πει ο Δήμος, α, εγώ θα βάλω το πλεόνασμά μου. Διότι οπωσδήποτε παραβιάζει τον νόμο. Ο νόμος λέει ξεκάθαρα ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Έπρεπε λοιπόν έτσι, να κρατήσει ο Δήμος υποχρεωτικά, δουλεύει με βάση τους νόμους. Δεν μπορεί να δουλεύει με βάση το τι θα ήθελε να κάνει. Τώρα, γιατί μπορεί να το κάνει τώρα. Καταρχήν, τα περισσότερα έργα τα οποία κάνει τώρα ο Δήμος και αναμορφώνει πεζοδρόμια κτλ. Είναι ή σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις που υπάρχει, που μπορεί να αναγνωρίσει ευθύνη του, αν θέλετε, με κάποια δέντρα που πιθανώς να έβαλε, που δεν είναι ευθύνη του γιατί υπήρχαν, προϋπήρχαν αυτά, αλλά τέλος πάντων βρίσκεις ένα έμεσο τρόπο για να τα δικαιολογήσεις. Ή κάποιες περιοχές, ας πούμε, όπως είναι μπροστά σε σχολεία, σε δημόσια κτίρια κτλ. Που σίγουρα ο Δήμος εκεί είναι αυτός ο υπεύθυνος, μπορεί να παρέμβει. Όπως επίσης σε κάποιες πλατείες που ίσως έχει διαμορφώσει ή ακόμη και σε κάποιους χώρους που είναι κοντά σε παιδικές χαρές, δηλαδή που υπάρχουν και κτίσματα που αφορούν το Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι πιο εύκολο να παρέμβει χωρίς να παρουσιάζει την νομιμότητα και να διορθώνει. Γι' αυτό άλλωστε και είπα προηγουμένως ότι εμείς θα φτιάξουμε γύρω στα τώρα στην εργολαβία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην δημοπράτηση και περιμένουμε την ολοκλήρωσή της. Θα βάλουμε γύρω στα 13.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η περιοχή αυτή είναι κοντά σε 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε όσο περισσότερα μπορούμε στις περιοχές που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ας πούμε εκεί που είναι η Λαϊκή, για παράδειγμα. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος. Η πλάι από το σχολείο που επίσης περνάει κόσμος ή δεν ξέρω σε κάποιες άλλες περιοχές, καταλαβαίνετε ότι θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τα διορθώνουμε. Είναι πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν και γι' αυτό και χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, καθυστερεί και ο Δήμος να προχωρήσει ένα έργο όταν για λόγους μικροπολιτικής μπλοκάρεται η απόφαση μέσα από τα διοικητικά συμβούλια. Και αυτό το πρόβλημα που διακόπτω. Ναι. Του τελευταία έχει προκύψει ένα πρόβλημα, μιας και αναφέραμε και τα δέντρα και όλα και μικροπολιτική που αναφέρατε. Έχει προκύψει ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο ένα, αλλά και δεύτερο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα δέντρα στην Εφέσου. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, είναι μια χρήσιμη ερώτηση που κάνετε και που θα βοηθήσει και τους πολίτες ίσως να καταλάβουν αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, όταν φτιάχνεις ένα δρόμο και να ξεκινήσω λίγο πιο απλά. Η Νέα Σμύρνη έχει ξεκινήσει από το 1920 τόσο, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή κοντεύει να πλησιάσει 100 χρόνια ως Δήμος. Είναι προφανές ότι έγινε η αρχική ρημοτομία, έγιναν κάποιοι δρόμοι και κάποιες διαμορφώσεις, όμως εξελίσσονται τα πάντα όχι μόνο στο Δήμο, σε όλο τον κόσμο και στο Δήμο μας. Υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερη κίνηση, νέες τεχνολογίες κτλ. Άρα σταδιακά πρέπει και εσύ να αναπροσαρμόζεις τις περιοχές που έχεις διαμορφώσει ώστε να τις πηγαίνεις στα πιο σύγχρονα δεδομένα. Έκανα αυτό τον πρόλογο για να δικαιολογήσω το εξής. Το καινούριο, η διαμόρφωση που γίνεται, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή, στην Εφέσου που την αναφέρατε, έχει τι. Φτιάχνουν τα πεζοδρόμια,
ξεκινώντας από πάνω από την Ελευθερίου Βενιζέλου και κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Μέχρι τώρα τα πεζοδρόμια τι είχαν? Σε πολλά σημεία είχαν σκαλιά. Είχαν δυσκολία για να μπορεί να περνάει να περνούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν πιθανότατα καροτσάκια. Να περνάνε οι γονείς με τα καροτσάκια με τα μωρά τους. Οι τυφλοί να κινούνται. Δεν υπήρχε πρόβλεψη παλιότερα για αυτούς. Δεν υπήρχαν καν ράμπες, σας θυμίζω, στις γωνίες για να μπορούν να κατεβαίνουν τα καροτσάκια. Δεν υπήρχαν η σήμανση που υπάρχει στο δρόμο για να μπορεί ένας τυφλός να βρίσκει το δρόμο του κτλ. Έτσι, στο καινούριο σχέδιο που κάνουμε, χαράσετε 1,5 μέτρο πλάτους δρόμος για όλους αυτούς που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, για τους πεζούς, οποιουσδήποτε θέλουν να κάνουν τη βόλτα στο πεζοδρόμιο και πρέπει να μπορούν να περνάνε, αυτό προβλέπει νομοθεσία. Έτσι. Για τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες που επίσης θα χρησιμοποιούν και για τους ανθρώπους που έχουν καροτσάκια ή άλλη δυσκολία στην κινητικότητά τους για να μπορέσουν να κινηθούν πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Αυτό το 1,5 δρόμο το έχουμε βάλει στην άκρη ανάμεσα στη δεντροστοιχεία που υπάρχει και στην γραμμή την οικιστική που έχουμε, που είναι τα οικόπεδα τα οποία βρίσκονται εκεί. Σε κάποια σημεία από παλιότερα κάποιοι θεώρησαν καλό ότι θα έπρεπε να έχουν φυτέψει και ένα δέντρο έξω από το σπίτι τους. Τότε δεν υπήρχε θέμα. Αυτό το δέντρο μπορεί να φυτεύτηκε πριν από 80 χρόνια, ας πούμε. Έτσι. Και μεγάλος. Όμως αυτό τυχαίνει να πέφτει πάνω ακριβώς στο δρόμο που θα περνάει ο τυφλός ή που θα περνάει ο ανάπηρος ή που θα περνάει οποιοδήποτε προσπαθεί να κάνει τη βόλτα του. Και ένας μεν άνθρωπος που βλέπει και που μπορεί να το δει, μπορεί να παρακάμψει εύκολα. Στον άλλο θα δημιουργήσεις πρόβλημα. Τέτοια δέντρα κανονικά πρέπει να φύγουν. Όπου μπορούμε να τα σώσουμε, τα σώζουμε. Και μιλάμε ότι στο όλο έργο, όχι μόνο της Εφέσου, αλλά και των ενδιάμεσων δρόμων και της Αιγαίου και της Κράτητος φεύγουν 57 δέντρα. Εμείς παράλληλα, φτιάχνοντας το δρόμο, όπου υπάρχουν κένα και όπου μας δίνεται η δυνατότητα, φυτεύουμε δέντρα. Ο συνολικός αριθμός των δέντρων που θα φυτέψουμε θα είναι γύρω στα 155, τα συνολικά δέντρα που θα φύγουν είναι 57. Όμως, κάποιοι φωνάζουν γιατί είχαν φυτέψει, ξέρω εγώ, το ένα δέντρο ή δήθεν θα μειώσουμε το πράσινο στην περιοχή. Δεν μειώνεται φυσικά όταν φυτέψεις πολύ περισσότερα από αυτά που βγάζεις. Μπορεί να μου πείτε ότι κάποιο δέντρο σήμερα είναι ήδη φτιαγμένο, ενώ αυτό που φυτεύεις θα γίνει σε κάποια χρόνια. Θα συμφωνήσω, αλλά παράλληλα πρέπει να γίνει και το έργο. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην κάνεις, να μην διευκολύνεις και τους πεζούς. Αν σας βάλω να διαλέξετε ποιος θα πρέπει να διευκολυνθεί, ένα έργο, ένα δέντρο ή οι άνθρωποι με τις ειδικές ανάγκες που πιθανότατα να σκοντάφουν πάνω σε αυτό, θα σας είναι πολύ δύσκολο να πάρετε και να μου πείτε ότι θα προτιμήσετε το δέντρο. Παρόλα αυτά, και για να το κλείσω, εμείς σε κάποια δέντρα που μπορέσαμε και που είδαμε ότι το θέλαν πάρα πολύ οι κάτοικοι, παρακάμψαμε, για μένα δημιουργώντας πρόβλημα κάνοντας την παράκαμψη σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέραμε προηγουμένως, και περάσαμε από πλάι από το δέντρο μια ελιά που ήταν παλιά, που αν θέλετε και δεν είναι και το καλύτερο δέντρο για ένα δρόμο. Οι ελιές, όποιος ξέρει πεζοδρόμια, ξέρει ότι οι ελιές δημιουργούν πρόβλημα, πέρα από το βρωμίζουν το πεζοδρόμιο όταν πέφτουν και πατιώνται και λιώνουν, αλλά και μπορεί κάποιος να γλιστρήσει, να πατήσει επάνω κτλ. Το κρατήσαμε για να μην θεωρούν ότι ήρθαμε οι εκδικητές να βγάλουμε τα δέντρα, έτσι. Και μια τελευταία παρατήρηση, επειδή είπατε για τα δύο δημοτικά συμβούλια. Ξέρετε, όταν φτιάχτηκε το Άλσο, σκόπηκαν 220 δέντρα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έρχονται και φωνάζουν για τα 57 δέντρα σήμερα. Αυτοί τα άκαψαν. Οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα γίνανε κοινωνικά ευαίσθητοι, τα 220 τότε δεν τα είπαν. Έπρεπε να κοπούνε, πιθανότατα έπρεπε να κοπούνε, αλλά έπρεπε να κοπούνε γιατί έπρεπε να γίνει το έργο. Τώρα το να βγαίνει και να λες αυτή τη στιγμή ότι ξέρεις με πονάει, είναι, εγώ το θεωρώ λαϊκισμό. Έτσι. Αυτό είναι στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Επιτρέψτε μου, τουλάχιστον εγώ σαν πιο νέος άνθρωπος και άλλοι, ότι εντάξει, το ποιος έκοψε πιο πολλά δέντρα δεν νομίζω ότι μας αφορά πια. Μα δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Τουλάχιστον εμάς. Και δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει σκοπό, ας πούμε, να... δεν έχει κάποιο νόημα η σύγκριση στο ποιος θα κόψει τα περισσότερα. Δεν κάνουμε καν τη σύγκριση, απλώς. Το αναφέρω γιατί, ξέρετε, ξεκινήσατε και είπατε ότι απασχόλησε δύο δημοτικά συμβούλια. Πράγματι,
και κλείσανε και δεν μπαίνουν κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο επρόκειτο να δοθούν κάποια χρήματα στους συλλόγους της Νέας Μήνης για να μπορέσουν, που δίνεται κάθε χρόνο μια συγκεκριμένη χορηγία από το Δήμο στους συλλόγους αυτούς για να υπάρχουν. Δεν δόθηκε στους συλλόγους. Οι σύλλογοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή και δεν δόθηκε για ποιο λόγο δήθεν με το πρόσχημα των δέντρων, αλλά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε τα συγκεκριμένα, τη συγκεκριμένη αυτή που αφορά όλους τους πολίτες. Καλό είναι να σταματήσουμε λίγο να παίζουμε σε τέτοια παιχνίδια, να κοιτάξουμε όλοι πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε να φτιαχτούν περισσότερα πράγματα στο Δήμο μας. Αφού αναφερθήκαμε σε Δημοτικό Συμβούλιο, τελικά αύριο, Τετάρτη, βλέπετε να γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο 4.30? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την αντιπολίτευση. Αν δεν έρθει, δεν θα γίνει. Εάν δεν γίνει, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει? Εκείνοι που χάνουν είναι οι πολίτες. Γιατί δεν θα προχωράνε αποφάσεις όπως αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως, όπως απόφαση που αφορά τη μείωση των τελών που πληρώνουν προς το Δήμο κατά ένα ποσοστό οι πολίτες και κάποια άλλα επίσης που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Δήμου. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι το επιχείρημα είναι πολύ σαθρό και μην μου πείτε ότι σε κάποιο άλλο Δήμο το κάνανε. Μου αναφέρουν, ας πούμε, για παράδειγμα το Δήμο της Καλλιθέας ότι το έκανε. Έχετε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας. Εάν πάτε στην αίθουσα, θα δείτε ότι είναι ένα ολόκληρο αμφιθέατρο πίσω. Έτσι, για να μπορούν να μπουν. Εδώ, αν διαβάσετε την δήλωση που έκανε αντιπολίτευση. Νομίζω γίνανε. Ορίστε. Και στο Αλίμου το Δήμο. Ναι, δεν το ξέρω του Αλίμου. Ανέφερα της Καλλιθέας επειδή έχει γίνει. Του Αλίμου επρόκειτο να γίνει. Αλλά να σας πω και κάτι. Έστω και ένας άνθρωπος να έχει πρόβλημα που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην μπορεί να βρεθεί σε έναν κλειστό χώρο γιατί φοβάται. Ποιον θα πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο? Γιατί οι νέες τεχνολογίες, είτε το θέλουμε είτε όχι, μπαίνουν πια στη ζωή μας. Και μπορεί τώρα να μπήκανε λόγω κορονοϊού, αλλά σταδιακά θα μπουν και σε όλες τις άλλες δράσεις μας. Δηλαδή, για ποιο λόγο τα ίδια πράγματα που μπορούμε να πούμε, πώς συζητάμε εμείς τώρα μέσω Skype, αντί να είμαι στο σταθμό σας, ας πούμε. Έτσι. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, επειδή ακριβώς έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, αυτές χρησιμοποιείτε εσείς οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μαθαίνετε, και όσο περνάει ο καιρός θα το μαθαίνουμε όλοι περισσότερο, ότι είναι ευκολότερο και διευκολύνει όλους μας από το να τρέχουμε και να κλεινόμαστε σε μία αίθουσα, να συγχρονιζόμαστε όλοι μαζί και να κουβαλάει και ο καθένας μας το οτιδήποτε θέλει να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να μπορεί από τον χώρο του ή από όποιο χώρο θα βρίσκεται να μιλάει, να συμμετέχει, να εκφράζει την άποψή του ελεύθερα, δεν τον εμποδίζει κανείς, όλα καταγράφονται όπως γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, εγώ σας λέω το εξής. Πέστε ότι κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα αναπνευστικό, που αυτοί είναι οι επικίνδυνες ομάδες. Αυτό θα τον αναγκάσετε να πάει με το ζόρι μέσα σε αυτό το χώρο? Γιατί αν μιλάμε όπως ήταν η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει μικρόφωνα και μιλάει ο καθένας μας, γιατί αυτό που λένε να πάμε στο Γαλαξία και να βάλουμε τον μηνά σε μία γωνία και τον άλλο στην άλλη και να προσπαθούμε να συζητήσουμε, όπως καταλαβαίνετε δεν ακούει ο ένας τον άλλον, ή θα πρέπει να ουρλιάζουμε ή δεν ακούμε τι λέμε. Και πολύ περισσότερο όταν έλεγε ότι θα πρέπει να βρίσκονται και όχι μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά φυσικά και εκπρόσωποι των πολιτών, και έλεγε οι εκπρόσωποι πολιτών που θα είναι στην εφέσου επειδή κόβονται τα δέντρα, οι εκπρόσωποι των άλλων γιατί ξέρω θέλει να φέρουν ένα ψήφισμα για το νοσοκομείο που κλείνει, οι εκπρόσωποι του ΤΑΔΕ, οι άλλοι εκπρόσωποι. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτό το χώρο μπορεί να συγκεντρωθούν 100 άτομα. Αυτός που είναι Δημοτικός Σύμβουλος, που πρέπει να μετέχει και που έχει το πρόβλημα, τον καλύπτει κανένας? Μπορεί λοιπόν να βάζεις επιχείρημα ότι θα πρέπει να τον αναγκάσεις τον άλλον να πάει, γιατί? Για να έχεις τον κόσμο, να έχεις κλακαδόρους από κάτω, αυτός είναι ο ρόλος σου. Αν θέλεις, αυτό που θα ζήταγα εγώ θα ήταν να γινόταν η μετάδοση, και γίνεται η μετάδοση, έτσι, να μπορεί να βγαίνει ταυτόχρονα όπως γίνεται η διάσκεψη, να μπορεί να βγαίνει και απευθείας στον αέρα. Οπότε όποιος θέλει να την παρακολουθεί. Κάτι που δεν έχει γίνει, αν δεν κάνουμε λάθος. Μα δεν ζητήθηκε, νομίζω. Αυτό θα μπορούσε να ζητηθεί. Έτσι δεν είναι? Γιατί δεν το ζητάνε? Γιατί απλούστατα
Αντί να αυτονόητο. ζητήσεις. Για μένα τουλάχιστον δεν είναι αυτονόητο. Κοιτάξτε το αυτονόητο. Εδώ ξέρετε, περάσαμε και σε μια διαδικασία που πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι οι οποίοι δυσκολεύονται λίγο με τις νέες τεχνολογίες. Έτσι. Άρα το γιατί δεν έγινε τέλεια, να το δεχθώ, ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά σας θυμίζω ότι όταν στην αρχή έπρεπε να γίνει το πρώτο που το κάναμε διαπεριφοράς, επειδή δεν είχαμε χρησιμοποιήσει την τηλεδιάσκεψη, ξεσηκωθήκανε ότι ενώ μας δινόταν αυτή η δυνατότητα, δεν το κάναμε. Όταν χρησιμοποιήσαμε την τηλεδιάσκεψη, λέει, α, δεν τη θέλουμε την τηλεδιάσκεψη. Τώρα πρέπει να πάμε να την κάνουμε διαζώσεις. Έτσι. Και σας λέω, όταν έγινε η τηλεδιάσκεψη, αυτοί που φωνάζανε, επειδή τελικά δεν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν, βρεθήκανε 6 άτομα σε ένα σπίτι, ενώ κανονικά απαγορευόταν αυτό να είναι στον ίδιο χώρο, γι' αυτό άλλωστε γινόταν και με τηλεδιάσκεψη. Και οι ίδιοι που φωνάζανε ήταν αυτοί που βρεθήκαν σε ένα σπίτι, και οι ίδιοι ήταν αυτοί που καταγγέλανε τη δημοτική αρχή, γιατί προηγουμένως δεν είχε κάνει τηλεδιάσκεψη και το είχε κάνει διαπεριφορά. Και έλεγε ότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες. Ξέρετε, κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε. Και αν θέλετε, το πιο σημαντικό είναι να μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με την εποχή μας. Και η εποχή μας, που είναι κυρίως εποχή σας πια, γιατί εμείς αποχωρούμε, η δικιά σας η εποχή λέει ότι πλέον παντού στον κόσμο δουλεύουμε τηλεδιασκέψεις. Ξέρετε, εμένα, τα παιδιά μου είναι και τα δύο στο εξωτερικό. Δουλεύουν στο εξωτερικό. Το ένα είναι στην Αμερική και το άλλο είναι στην Αγγλία. Δουλεύουν καθαρά από το σπίτι τους. Έτσι, η δουλειά τους. Κάνουν τη δουλειά τους, πληρώνονται κανονικά. Η μία είναι καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο, ο άλλος είναι πολιτικός μηχανικός σε εταιρεία. Όλα γίνονται από το σπίτι τους. Η τηλεδιάσκεψη, η δουλειά προχωράει, οι μελέτες που κάνουν κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το αύριο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Μας αρέσει, αυτό είναι. Άρα ας μάθουμε και εμείς να προσαρμοζόμαστε και να μην γυρίζουμε στην εποχή του 1820. Τέλος πάντων, μιλήσαμε για δημοτικά συμβούλια, μιλήσαμε για έργα που γίνονται, την Εφέσου, την Ομήρου, την Παλαιολόγου. Δεν έχουμε μιλήσει για έργα που δεν γίνονται, για συγκεκριμένους λόγους, όπως το Αρτάκης. Ναι, και αυτό να το πούμε. Όταν λέτε το Αρτάκης, εννοείται το στάδιο, το κλειστό. Το Αρτάκης που έχει γκρεμιστεί εδώ και πολύ καιρό και δεν γίνονται εργασίες καθόλου. Είδατε ότι στην αρχή μίλησα για τα έργα που κάνει ο Δήμος και για τα έργα που είναι αλλωνών. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Αρτάκης το έργο το κάνει η Περιφέρεια. Δηλαδή, εμείς ως Δήμος, επειδή καθυστέρησε, ζητήσαμε να πάρουμε την επίβλεψη του έργου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει νέα σύμβαση, την οποία πρέπει να δεχθεί και η εταιρεία, αλλά και η περιφέρεια. Μέχρι στιγμής δεν την έχουν δεχθεί. Για να μπορέσουμε να το επιταχύνουμε, επειδή η εταιρεία ζήτησε, λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε, λόγω κορονοϊού, λόγω της αλλαγής της περιφερειακής αρχής κτλ., να ετοιμαστούν κάποιες μελέτες, ανέλαβε να τις κάνει ο Δήμος, ώστε να γλιτώσει το χρόνο, να τον επισπεύσει όσο μπορεί, να τις δώσει ο Δήμος για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Έχουμε δέσμευση ότι μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει. Αλλά έχουμε πάρει και άλλες φορές δεσμεύσεις, οπότε θα σας το πω όταν ξεκινήσει. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση όταν ένα έργο το έχει κάποιος. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε από μόνοι μας και να το αναλάβουμε. Και φυσικά ο Δήμος δεν έχει και τη δυνατότητα να πληρώσει μερικές δεκάδες εκατομμύρια σε αυτό το έργο, αφού προέρχονται από αλλού τα χρήματα και άρα από εκεί θα τα εκταμιεύσουμε. Ναι, αλλά ο Δήμος τον γκρέμισε το γήπεδο. Δεν τον γκρέμισε. Μα ο Δήμος τον γκρέμισε γιατί η περιφέρεια και ο εργολάβος που είχε προκύψει απέτησε πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία για να υπογράψει την τελική συμφωνία να έχει γκρεμιστεί. Γιατί πίστευε ότι αν θα μπορούσε να γκρεμίσει, να τρέχουν ημερομηνίες του, αυτός να έχει αναλάβει τη δέσμευση του έργου και παράλληλα το έργο να μην προχωρεί εξαιτίας του Δήμου. Ο Δήμος λοιπόν, για να δείξει ακριβώς την καλή του θέληση και να μπορέσει να προωθήσει το έργο, προχώρησε στο γκρέμισμα. Από εκεί και πέρα, την ασυνέπεια της περιφέρειας, δεν ξέρετε, δεν μπορείς να τους δεσμεύσεις με κάποιο τρόπο. Δηλαδή να πεις θα τον γκρεμίσω, αλλά αν δεν έχετε αρχίσει μέχρι τότε, θα μου υπογράψετε ότι θα μου πληρώσετε, ξέρω εγώ, ένα στάδιο να το ξαναχτίσω. Όπως ο Χουντίνι, ας πούμε, επανέρχεται στην αρχική του μορφή. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δυστυχώς, πρέπει όλες οι υπηρεσίες να λειτουργούν ταυτόχρονα και να ακολουθεί. Αν είναι όλοι συνεπείς, τότε τα έργα προχωράνε.
δέστε το έργο στην Εφέσου που εμείς το έχουμε αναλάβει, τους ρυθμούς του, και δέστε το έργο στην Παλαιολόγου που το κάνει περιφέρεια, τους ρυθμούς. Και από εκεί ίσως καταλάβετε τη διαφορά. Εντάξει, ίσως εκεί ο Δήμος να μπορούσε να πιέσει λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε. Το λέω επειδή είναι ζωτική σημασία. Εσείς νομίζετε ότι ο Δήμος δεν θέλει, έχει λόγο να μην το θέλει να γίνει? Για το Δήμο, ξέρετε, είναι και ένα επιπλέον έξοδο. Γιατί για να εξασφαλίζει χώρους στους αθλητικούς συλλόγους που το χρησιμοποιούσαν το παλιό να πηγαίνουν να γυμνάζονται, πληρώνει έξτρα και κλείνει συμφωνίες με στάδια σε άλλους χώρους για να μπορεί να το παραχωρεί και να τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε να γυμναστούν. Λοιπόν, γιατί να το κάνει ο Δήμος αυτό? Τι έχει να κερδίσει όταν δεν γίνεται ένα έργο? Ο Δήμος δεν κερδίζει, άρα είναι προφανές ότι ο Δήμος πιέζει. Έτσι. Δεν έχει να κερδίσει να μην γίνει ένα έργο. Όποιος έχει την απλή λογική καταλαβαίνει ότι η προσπάθεια του Δήμου είναι όσο το δυνατόν και γρηγορότερα. Γιατί θα πάρει το όφελος. Μπορεί να το φτιάξει περιφέρεια, αλλά θα λένε ότι φτιάχτηκε στη Νέα Σμύρνη ένα ωραίο στάδιο. Αν δεν γίνει και μένει έτσι, κερδίζει τίποτα ο Δήμος? Έχετε τη λογική, γι' αυτό μιλάω μαζί σας έτσι. Μιλάω με νέους ανθρώπους και ξέρετε, μ' αρέσει να μιλάω με νέους ανθρώπους, γιατί σκέφτονται λίγο διαφορετικά, σκέφτονται πιο πρακτικά, πιο ρεαλιστικά. Πάντως για την Φέσου, αν και όντως κινείται σε πιο γρήγορους ρυθμούς από τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον 4 φορές μικρότερο ρυθμό. Έχουμε λάβει και εμείς έτσι σαν εκπομπή κάποια παράπονα σχετικά με προβλήματα που μπορεί να συναντάει κανείς όταν πάει να στρίψει από τη Βενιζέλου, που δεν υπάρχει σήμανση και μπορεί να είναι κλειστό. Και εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να βοηθήσετε. Ναι, το έχουμε να προβλεφθεί. Γιατί καταλαβαίνετε, συνοστίζονται τα αυτοκίνητα στο φανάρι στη Βενιζέλου για να κάνουν αριστερά στην Εφέσου και ξαφνικά είναι κλειστή. Το έχουμε συζητήσει ήδη. Πρέπει, βασικά ξέρετε, δεν είναι μονίμως κλειστή. Προσπαθούμε να την κλείνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί θα μπορούσαμε να βάλουμε μια μόνιμη σήμανση. Μια μόνιμη σήμανση στη γωνία και να λέμε ότι ξέρετε, εμείς στρίβεται από εδώ. Όμως η Εφέσου είναι ένα δρόμο που χρησιμοποιείται πολύ. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε όσο το δυνατόν λιγότερο να την κλείνουμε και φυσικά πρέπει μόλις την κλείνουμε οι εργάτες που είναι εκεί να βάζουν, μόλις είναι να την κλείσουν, να βάζουν τη σήμανση. Δεν είμαστε κάθε στιγμή εκεί, εμείς έχουμε την επίβλεψη, αλλά δεν έχουμε έναν άνθρωπο που να προχωρήσει το βράδυ εκεί, γιατί οι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας που κάνουν εξαιρετική δουλειά, έτσι. Δηλαδή τα έργα, αν προχωράνε αυτά που σας ανέφερα και ήταν αρκετά, προχωράνε με μια τεχνική υπηρεσία που χρειάζεται ακόμη περισσότερα άτομα, αλλά εδώ και χρόνια δεν έχουν διοριστεί άτομα, όπως ξέρετε, στους Δήμους. Και παρόλα αυτά, και εν μέσω κορονοϊού, προωθήθηκαν πάρα πολλά έργα από το Δήμο, που δείχνει ότι η τεχνική υπηρεσία και τα παιδιά αυτά που... Λέω τα παιδιά, εντάξει, οι κύριοι και οι κυρίες που εργάζονται εκεί, έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, φρόντισαν να είναι στη δουλειά τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα γρηγορότερα. Ξέρετε, δεν έγιναν μόνο αυτά τα έργα που σας ανέφερα. Έχουν γίνει και πάρα πολλά έργα στα σχολεία και ξέχασα να το αναφέρω. Αυτή την περίοδο του κορονοϊού την εκμεταλλευτήκαμε πάρα πολύ. Σε πάρα πολλά σχολεία, μπορώ να σας αναφέρω συγκεκριμένα. Στο 7ο γυμνάσιο μπήκανε σκαλοσχές, μπορέσαμε και βάψαμε, γιατί διορθώνουμε στην Ευαγγελική, σε δημοτικά. Στο πρώτο γυμνάσιο και πρώτο λύκειο βάφτηκε ολόκληρο μέσα. Σε πάρα πολλά σχολεία φτιάξαμε αυλές, βάψαμε, διορθώσαμε ζημιές που είχαν γίνει από τους σεισμούς. Δηλαδή το ότι λείπανε τα παιδιά από μέσα, προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε και μέσα σε αυτή την περίοδο έγιναν πάρα πολλά επιπλέον έργα που κανείς δεν πίστευε ότι μπορούν να γίνονται ταυτόχρονα. Βλέπετε δηλαδή ότι δεν είναι μόνο... Ήταν ευκαιρία που έπρεπε να αξιοποιηθεί. Ναι, αλλά δεν είναι, ξέρετε, είναι συγκεκριμένα τα άτομα που μπορούν να δουλέψουν. Όταν λοιπόν καταφέρνεις να προωθήσεις τόσο διαφορετικά πράγματα, δρόμους, σχολεία, πάρκα που είπαμε φτιάχνουμε προηγουμένως, έτσι, και να πηγαίνεις όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί αυτά δεν βγαίνουν από μόνα τους, χρειάζονται σχέδια, υποβάλλονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, εγκρίνονται για να μπορέσουν να πάρουν τη σειρά τους. Δεν είναι ότι ξεκινάς και λες, α, φτιάχνω το έργο αύριο, το φτιάξα. Έτσι. Το δημόσιο υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Για να μπορούν λοιπόν να προχωράνε όλα αυτά, σημαίνει ότι κάποιοι έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Και εγώ νομίζω ότι η τεχνική υπηρεσία, αλλά και
όσοι άλλοι έχουν την ευθύνη εκεί, έχουν προσφέρει σημαντικά για να μπορούν να προχωράνε τα έργα. Αθόρυβα. Έτσι. Είναι πιο σημαντικό το αθόρυβο να κρίνεται καθένας από το έργο και όχι από τις δηλώσεις του. Ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν ιδιαίτερα διαφωτιστικός. Ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω νέα παιδιά να ασχολούνται με τα κοινά και από οποιαδήποτε θέση. Γιατί αυτή τη στιγμή και το να είσαι σε ένα κανάλι και να προσπαθείς να διαφωτίσεις τους πολίτες της πόλης σου, νομίζω ότι είναι μια ασχολία πολιτική που την κάνετε. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυτός που πολιτεύεται, αλλά και αυτός που με τις πράξεις του πολιτεύεται. Λοιπόν, ευχαίρομαι που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία και πολύ περισσότερο που είχα τη χαρά να μιλήσω με νέους ανθρώπους. Και θα είμαι στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.